Ξεκινήσαμε όμως με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Πάμε Έλα, που μας πήγε αλλού, αλλά ξαναήρθαμε. Στην αγαπημένη Πάμελα, την οποία λέγαμε και προηγουμένως ότι είχαμε πολύ καιρό να δούμε, να ακούσουμε, και μίλησε αποκλειστικά στην κάμερά μας για όλα. Είναι και μανούλα, είναι και μία κούκλα και εξηγεί και πολλά. Λοιπόν, στο Χρήστο Ελισσέα και στην κάμερά μας η Πάμελα, η οποία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα Zeros, αν τη θυμάστε. Mm-hmm. Αποτραβήθηκε. Ποια είναι τα Zeros? Η πρώτη δεκαετία του 2000. Α, θα μου τα λες έτσι, γιατί είμαι λίγο από χωριό. Όχι, προηγούμενη δεκαετία. Πες τα κούκλα μου απλά. Λοιπόν, στα 00 μέχρι 10, ναι. Λοιπόν, εξηγεί για ποιο λόγο αποτραβήχθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Τι ήταν αυτό που την έκανε να φύγει κιόλας από την Ελλάδα και πήγε Αμερική. Μιλάει για τα παιδάκια της, μιλάει για τις παρενοχλήσεις στον χώρο του τραγουδιού. Και έτσι θα έχει ένα πολύ ενδιαφέροντα λόγο. Έχουμε και πολύ καιρό να την ακούσουμε. Παιδιά, ήπια πάντως από ό,τι βλέπω στα πλάνα είναι. Δεν έχει αλλάξει. Τη ρώτησε, Λυσέα, τι κάνεις, ρε Πάμελα. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Τη ρώτησε. Αγόρι μου, αυτή είναι η ομάδα του Love It. Πάμε να δούμε τι μας είπε η Πάμελα. Πάμελα, καλώς ήρθες στο Love It. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Καλώς σας βρήκα και εγώ χαίρομαι πολύ. Τα τελευταία χρόνια απέχεις από τα φώτα της δημοσιότητας και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε κρατάει μακριά. Τα παιδάκια μου. Έχω δύο παιδάκια, δύο γιους, 4 και 7. Και είμαι μια ευτυχισμένη μαμά, very busy. Τώρα είμαι καλύτερη, γιατί έχουν μεγαλώσει. Και αρχίζω και κοιμάμαι, γιατί είχα να κοιμηθώ πολλά χρόνια. Το τραγούδι το έχεις εγκαταλείψει εντελώς? Όχι, δεν το έχω εγκαταλείψει εντελώς. Τραγουδάω στα παιδιά μου. Ο μεγάλος μου ο γιος ξέρει όλους τους στίχους στα τραγούδια που τραγουδάω από μωρό. Όσον αφορά τη δουλειά, προς το παρόν το έχω σταματήσει, αλλά όλο κάτι σκέφτομαι. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να μου πεις τα συναισθήματα που ένιωσες όταν άκουσες το πρώτο σου τραγούδι με τίτλο «Πάμε Έλα» να γίνεται επιτυχία και να παίζει στα ραδιόφωνα. Έλεγα ότι δεν συμβαίνει τώρα αυτό. Δεν το πίστευα. Τσιμπιόμουνα. Oh my God, so cool. Με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει «Βάλε Sky». Λέω «Να βάλω Sky» και ακούω «Πάμε Έλα, μωρό μου». I'm like «Oh, she's singing my song, that's great». Και νόμιζα ότι έκουσα τη φωνή μου και δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι αυτή. Αλλά με πέρανε μετά την επόμενη μέρα και μου λέγανε «Τραγουδάς εσύ». Τραγουδάς, λέω «Όχι, είναι ηλεκτρική, δεν είναι που να είμαι εγώ, με βλέπετε που δεν». Εγώ είμαι σπίτι με τα μωρά, ξέρεις. Το μυστικό της ομορφιάς σου θέλω να μου πεις, γιατί σε βλέπω ίδια με τότε. Να σε κάνεις πολύ ευγενικός. Εντάξει, δεν είμαι ίδια. Πήρα 25 κιλά και στις δύο εγκυμοσύνες. 25, τα έχασα. 25, άρα 50. Έχω μεγαλώσει, φαίνεται, αλλά μου αρέσει. Αισθάνθηκες αδικημένη κατά τη διάρκεια της καριέρας σου? Πολλοί μου το λένε. Αχ, είναι άδικο. Αχ, είναι κρίμα. Αχ, και αυτό με κάνει και νιώθω άσχημα. Like, oh no, είμαι αδικημένη, ξέρεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πράγματα που ήθελα να κάνω και καταστάσεις που ήθελα να ήταν αλλιώς και δεν ήτανε. Δηλαδή, η νύχτα εμένα με κουράζει. Δεν μου άρεσε, να είμαι ειλικρινής. Ήτανε δύσκολο για μένα. Η Ελλάδα όσο να είναι, it's a very sexist νοοτροπία. Άμα δεν έχεις έναν άντρα δίπλα σου, είτε είναι ο πατέρας σου, είτε είναι συγγενής, είτε είναι σύζυγος, λίγο να είναι δίπλα σου, να σε κρατάει το χέρι, ειδικά στη νύχτα. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα δουλεύεις σε μια δουλειά και δεν πληρώνεσαι. Και αυτό μου είχε συμβεί 1-2 φορές και λόγω δεν μπορώ. Τώρα θα σε πάω στο ελληνικό Me Too. Την αρχή της καριέρας σου, εσένα σε πλησιάσαν άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εσύ περίμενες ή είχες καταλάβει? Ναι, πολλές φορές, αλλά με τον τρόπο μου. Και πάντα ήμουν ευγενική, να μην τον προσβάλλω. Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, κοιτάω πίσω και λέω, κοίτα να δεις, αντί να προσβληθεί εκείνος που μου φέρεται χυδαία, ή μου την πέφτει ή μου φέρεται άσχημα, εγώ ήμουν ευγενική να μην τον κάνω να θυμώσει, να μην μου κάνει κακό. Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπε στο τέλος η Πάμελα. Στο πώς τώρα μεγαλώνοντας, λέει η γυναίκα, κοιτάζω πίσω στο παρελθόν και λέω, αντί να προσβληθεί
αυτός ή εκείνος που το κάνει, εν πάση περιπτώσει, που μιλάει χυδαία, που φέρνει στη δύσκολη θέση, που μπορεί να παρενοχλεί με κάποιον τρόπο. Το νιώθω εγώ ή το ένιωθα εγώ. Και κάπου εκεί, παιδιά, υπάρχει και το λεπτό όριο, κατά τη γνώμη μου, που μπαίνεις στο να κρίνεις μια συμπεριφορά, πώς θα ήσουν εσύ, πώς θα έκανες εσύ. Όχι. Κάποια πράγματα απλά πρέπει να είναι όχι. Βέβαια, δεν το δέχομαι. Και πολλές γυναίκες λειτουργούν. Δεν το δικαιολογώ. Νομίζω πολλές γυναίκες που λειτουργούν. Σίγουρα όμως και η στάση της, το να επιλέξει να απομακρυνθεί από όλα, ήταν μια συνειδητή επιλογή. Η ζωή της κύλησε διαφορετικά. Πολλά αυτά τα οποία είπε, όμως νομίζω στο σημείο εκείνο που είπε η Πάμελα για την Ελλάδα, ότι είναι σεξιστική κοινωνία. Okay. Θα ήθελα και φαντάζομαι ότι δεν το είπε τόσο κατηγορηματικά μόνο για την Ελλάδα, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο φαινόμενο και ιδίων μιας χώρας, της χώρας μας. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι μπορεί να είναι παντού και κάθε εθνικότητας. Σίγουρα δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Εγώ πιστεύω ότι στάθηκε λίγο στη διαφορά της νοοτροπίας. Ότι δεν είναι ότι είμαστε πιο σεξιστικοί από την Αμερική, τα τέρατα έχουν ακουστεί. Γιατί συγγνώμη, δεν μπορεί να συγκρίνει. Αλλά λέει η γυναίκα, φαντάζομαι ότι το είπε με την έννοια ότι τη βίωσε συγκρινόμενο το ένα με το άλλο από το δικό της πρίσμα. Υπάρχει όχι ότι είναι μια απολυτότητα. Υπάρχει η νοοτροπία του Μπουζουκιού. Το λαϊκό τραγούδι είναι άλλη σκηνή από την pop σκηνή της Αμερικής που μπορεί να το είχε φανταστεί. Ακριβώς, επειδή μου θυμίζει εν μέρη την Καλομήρα, όλο το στυλάκι. Και τρόπος που μιλάει. Ναι, ναι. Θέλω να πω, επειδή τις έχω ζήσει. Το αγγλικό στοιχείο. Επειδή τις έχω ζήσει και τις δύο, καλά την Καλομήρα εννοείται, αλλά και την Πάμελα, νομίζω ότι εκεί αναφέρουν λαθεμένα τη λέξη σεξισμός. Γιατί είναι πολύ σκληρός ο χώρος των μπουζουκιών της νύχτας και αυτά τα κορίτσια δεν τον αντέχουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο κορίτσια φύγανε. Και η Πάμελα και η Καλομήρα. Όχι, αλλά εκεί τους μυρίζει σεξισμό. Αλλά ερεθίσματα, άλλη κουλτούρα έχοντας γνωρίσει κάτι άλλο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι όποιος υπομένει, ας πούμε, ή όποιος αυτό κάτι. Δεν νομίζω ότι καμία γυναίκα ότι μπορεί να το ανεχτεί αυτό. Απλά αν το κάνει. Μερικές το δέχονται και το ανέχονται. Η καριέρα προηγείται. Τώρα μην βάζουμε φωτό στο Στέφανο σαν τραγουδίστρια. Όμως είπε, πρέπει να υπάρχει ένας πατέρας ή ένας σύζυγος, κάποιος ο οποίος προστατεύει και σε προωθεί. Μια ανδρική φιγούρα είπε. Ναι, ναι. Είχε, γιατί είχε και πολλά χρόνια σχέση με τον Κωνσταντίνο τον Μπατζή, που ήταν ο συνθέτης των τραγουδιών της, mm-hmm. με τον οποίο είχα συνεργαστεί και στα τραγούδια της Καλομήρας. Mm-hmm. Οπότε, όσο να είναι, βοήθαγε σαν φιγούρα. Δηλαδή, όταν είσαι με ένα συνθέτη, ειδικά το συνθέτη, ακόμα και στα μπουζούκια τον προσέχουν οι μαγαζάτορες. Πάντως, εγώ, παιδιά, την είδα πολύ χαλαρή, πολύ ήρεμη. Είχε όμως, έτσι. Είναι ξαδέρφη του άντρα μου. Ναι, Πάμελα μέλος. Παντού υπάρχει μια σύση, παιδιά. Παντού είναι, παιδιά. Παντού είναι σκιαχτικό. Είναι ξαδέρφη του άντρα μου. Τι είναι μέλος, μέλος. Φοβάμαι λίγο. Δεν είναι από τους πολύ στενούς συγγενείς, αλλά την έχω γνωρίσει. Επώνυμο είναι, παιδί μου, αυτό που μου είπες. Ναι, το μέλος είναι το επόμενο. Αν νόμιζα μέλος μιας ομάδας, θα μου πεις κάτι. Μέλος. Μέλος. Άκου τώρα, το ακούω πρώτη φορά. Μέλος, κάτι μου την μέλος. Ο άντρας μου. Μέλος. Καλά, το κατάλαβα. Πάρα πολύ γνωστό. Άρα είστε στα μέλια. Χρόνια είμαστε στα μέλια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πάμελα.